απόψε καλούμαστε να χαρούμε την ενορία μας, να χαρούμε τα πρόσωπα ο ένας του άλλου, να δούμε ωραίους παραδοσιακούς χορούς, να χειροκροτήσουμε τα παιδιά που συμμετέχουν και θα σας παρουσιάσω αμέσως και στη συνέχεια και εσείς λοιπόν μικροί και μεγάλοι μπείτε στο χορό. Σήμερα θα λάβουν χώρα δύο νέες συγκροτήματα. Το πρώτο γνωστό που μας είναι από παλιά είναι της Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού με τον μουσικοδιδάσκαλο και δάσκαλο των χωρών, τον κύριο Στάθη Καλογερόπουλο. Και το συγκρότημά του το οποίο απαρτίζεται από μικρούς και μεγάλους, που όλα αυτά τα παιδιά αγωνίζονται συνεχώς για να παρουσιάζουν ωραία προγράμματα όπου τους καλούν. Αλλά εδώ, στον ναό μας, είχα ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή και την παρουσίαση όταν εδώ ήταν ακόμα χώμα και όταν σηκωνόταν κουρνιαχτός, όπως λέμε. Και καταπίναμε λοιπόν τη σκόνη και χόρευα τότε κριτικά. Τώρα θα ξεκινήσουν με κριτικά. Η προσπάθειά τους αυτή θα είναι πολύ ευχάριστη και πολύ όμορφη για την ενορία μας. Και έτσι δεν θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση να ευχαριστήσω τον προϊστάμενο της Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού και τον υπεύθυνο δεότητος, τον πατέρα Κωνσταντίνο, που είναι υπεύθυνος της δεότητος και έχει τα χορευτικά συγκροτήματα, καθώς και τον διδάσκαλο Στάθη Καλογερόπουλο. Το δεύτερο συγκρότημα, ίσως έχετε πληροφορηθεί ότι εδώ στην περιοχή μας υπήρχε το συγκρότημα του Συλλόγου Κατοίκων Τσακού. Αυτός δεν υπάρχει πλέον και έτσι αναπτύχθηκε ένας καινούριος σύλλογος με πρόεδρο τον κύριο Κρασανάκη, ο οποίος είναι μαζί μας και ονομάζεται Σύλλογος Αλληλεγγύη Αγίας Παρασκευής. Από εκεί προήλθε λοιπόν ο καινούριος σύλλογος Αλληλεγγύη και το συγκρότημα με την δασκάλα την κυρία Άννα Μακρύ θα λάβει μέρος και θα παρουσιάσει χορούς από διάφορα μέρη της πατρίδας μας. Να δώσω το λόγο απευθείας στα παιδιά αυτά που ήρθαν σήμερα με πολύ χαρά. Θα ευχαριστήσω όλους σας για τη συμμετοχή. Θα παρακαλέσω όσοι δεν λάβατε και το σχετικό εισιτήριο για ενίσχυση του φιλοπτώχου ταμείου και για και να μπορέσει να ανταποκριθεί και στα έξοδα τα σημερινά, να πάρετε και τη σχετική απόδειξη, έτσι συμμετέχοντας όλοι σε αυτό το όμορφο πανηγύρι που γίνεται απόψε. Τον λόγο λοιπόν τον έχει το πρώτο συγκρότημα. Στάθης Καλογερόπουλος, κριτική χωρί, ορίστε. Thank you.
Πέτρος, είναι το Πετροζάλι, είναι το Πετροζάλι, είναι το Πετροζάλι. Έλα που το χορεύουν κριτική, με ρε παιδιά και χάρη, με ρε παιδιά και χάρη, με ρε παιδιά και χάρη. Ο τόπος ήταν βγάλει, ο τόπος ήταν βγάλει, ο τόπος ήταν βγάλει. Έλα πας στη μαβάρμα σου που για το δασκάλο Γιάννη, για το δασκάλο Γιάννη, για το δασκάλο Γιάννη. Ο μαμά όποιος δεν ξέρει και του που το νου του πιάνει ζάλι, το νου του πιάνει ζάλι, το νου του πιάνει ζάλι. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Το χρηστικό συγκρότημα του Συλλόγου Αλληλεγγύη θα ξεκινήσει με χορούς της Θράκης. Ξεκινάμε με ένα ζωναράδι. Γιατί μας καλά
Επόμενος χορός, Δεντρίτσι. Μόνο μα η γραμμένο, μόνο μα η γραμμένο.
τόσο πουλί μου μια φορά. We'll be right back.
μαχαίρια, μαχαίρια, μαχαίρια. Μαχαίρια. Αυτό είναι. Πρώτο. Μαχαίρια.
Συγχαρητήρια, παιδιά, ελάτε γύρω μας εδώ να κάνουμε μια όμορφη φωτογραφία που συνενώσαμε όλη την Ελλάδα και την παρουσιάσατε εδώ, ενώπιον όλων μας. Δεν έχει προηγούμενο αυτή η όμορφη εκδήλωση και οι δυο σύλλογοι και τα δυο χορευτικά συγκροτήματα. Άριστα, άριστα, άριστα! Και σε εσάς βάζω 8, γιατί δεν χειροκροτήσατε όσο έπρεπε. Άντε, 8,5. Λίγο και πολύ. 9. Παραπάνω δεν έχει. Περνάς την κυρία. Κυρία Άννα, κύριε Στάθη, ελάτε μαζί μου. Η Άννα και ο Στάθης εδώ πρώτα. Εδώ. Έλα, Ευάγγελε. Με κεφάλια έτσι όρθια, ε. Thank you.
Ακολουθεί μας μπροστά ο κύριος γυμνασιάρχης που είναι μαζί μου εδώ ο συνάδελφος. Να του πλέει
Ευχαριστώ.